Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο γρήγορα και απότομα να πάμε στη Φραγκφούρτη, νομίζω, όπου είναι η αποστολή της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Επιστρέφει από Λετωνία με σταθμό στη γερμανική πόλη. Ο team manager, ο κ. Ζωνατζίδης, είναι στη γραμμή. Καλημέρα, καλά είστε? Καλημέρα, κύριε Ζωνατζίδη. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλά είμαστε, να δόξω τον Θεό. Είστε εντός αεροπλάνου? Είμαστε στην είσοδο πριν μπούμε στο αεροπλάνο, στη Φραγκφούρτη. Ωραία. Ωραία, είναι εκεί, ωραίο αεροδρόμιο. Ήρθανε παοξάκια να σας βρούνε. Ήρθα στη Λετωνία χθες. Έχει εκπληκτικό σύνδεσμο στη Φραγκφούρτη. Η Φραγκφούρτη, ήρθαν από τη Φραγκφούρτη 10 κομμάντο, μαυρό άσπρα κομμάντο. Ξέρω, Μιχάλης είναι εκεί. Ναι. Και πραγματικά, όπως κάθε λεπτομέρεια στη διάρκεια ενός αγώνα, και αυτό είχε τη σημασία, γιατί ειλικρινά τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν όταν τους είδαν, και μάλιστα σε μια έδρα, ξέρεις, αυτές οι βόρειες έδρες είναι λίγο κρύες, που δώσανε κατευθείαν το χρώμα τους και τον παλμό τους σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ήταν η καλύτερη εμφάνιση του ΠΑΟΚ στη χρονιά? Συμφωνείτε, έτσι όπως το συζητάτε και με τους υπόλοιπους της ομάδας? Ήταν η πιο ολοκληρωμένη σίγουρα, και σε ποιότητα αλλά και σε χρόνο. Δηλαδή κατά καιρούς έχουμε παίξει έτσι πολύ καλά διαστήματα, αλλά εδώ τώρα στο συγκεκριμένο, από την αρχή μέχρι τέλος, σε άμυνα και επίθεση, πραγματικά αυτό είναι που καλά. Έχει σημασία. Και αυτό είχαμε είναι. Και το πρώτο, όπως το, όπως το αναφέρεις, και το δεύτερο πολύ σημαντικό ήταν και πάρα πολλοί παίκτες που παίξαν καλά. Σχεδόν όλοι παίξαν αυτό καλά. Ήταν νομίζω το παιχνίδι με το καλύτερο και πιο αποτελεσματικό rotation που έχουμε δει. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Ακριβώς. Όποιος, δηλαδή όποιος, αν θυμάμαι καλά, που είχα ρίξει μια ματιά στο σκορ, στο ημίχρονο, είχαν ήδη σκοράρει 20 πόντους, μας είχε δώσει ο πάγκος από τα παιδιά που ήρθαν από το πάγκο όσον αφορά το σκορ. Και από την άλλη μεριά στην άμυνα, η πίεση, ας πούμε, του Κόνιαρη στο Μπόινγκαρ που τους έβγαλε τελείως έξω από το ρυθμό στην αρχή, την ακολούθηση η φοβερή άμυνα που έπαιξε και ο Μακφάντεν, και έτσι υπήρχε συνέχεια σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Γι' αυτό αναφέρομαι ότι πολλά παιδιά παίξαν και πολύ καλά. Όχι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα ο ΠΑΟΚ να έχει 7 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Όλοι ήταν από 7 μέχρι και 14 νομίζω που έκανε ο Σάιμπερτ. Εκτιμάτε ότι είναι λόγω φόρμας όπως τους βλέπετε, ή έβγαλαν την κατάλληλη νοοτροπία στο καθοριστικό παιχνίδι? Εκτιμώ ότι πλέον μετά από διάφορα θέματα τραυματισμού, μετά από αλλαγές παικτών, μετά από υποχωρήσεις παικτών, νομίζω ότι το προηγούμενο ήταν το πρώτο δεκαήμερο πραγματικά φυσιολογικής λειτουργίας της ομάδας, πρώτον, και δεύτερον, το πιο σημαντικό, ότι άρχισαν όλοι, και αυτοί που ήταν αλλά και ο παίκτης που ήρθε τελευταία, να καταλαβαίνουν πώς θα κάνουν το διπλανό τους καλύτερο. Δηλαδή αυτός κατάλαβε τι πρέπει να κάνει για να βοηθάει τους παίκτες, οι παίκτες κατάλαβαν ποιο είναι το ταλέντο και πώς πρέπει να το βοηθήσουν. Όσο περνάνε οι μέρες αναπτύσσονται και καλύτερες σχέσεις σε επίπεδο χαρακτήρα, και ο καθένας αρχίζει πλέον να νιώθει τον άλλον πολύ πιο δυνατό έτσι, συμπαίκτη, και πολύ πιο δυνατή την ομάδα, και να βοηθάει ένας τον άλλον. Γιατί αυτό νομίζω βγήκε, και όχι τόσο ότι, δηλαδή, ήταν μια πολύ φυσιολογική κατάληξη σε αυτά τα πράγματα που εμείς βλέπουμε ότι τα έχουν τα παιδιά αυτά. Ωραία. Ότι αυτό το μπάσκετ το έχουν μέσα τους, και σιγά σιγά ελπίζουμε να το βγάζουν. Ή ένα άλλο σημείο που ήταν πολύ σημαντικό ήταν ότι από τη στιγμή που γύρισε ο Βαγγέλης εχθές, πραγματικά έκανε ένα παιχνίδι σαν αυτό που γνωρίζουμε, γιατί σιγά σιγά αρχίζει να βρει τα πατήματά του, τις ανάσες του, όλα αυτά. Άρα θα επιβεβαιωθούν αυτά και το Σάββατο με τον Κολοσσό και την άλλη εβδομάδα με τον Άρη, λογικά, έτσι είναι? Εντάξει, είναι δύο παιχνίδια που είναι πολύ σημαντικά για την εξέλιξη του πρωταθλήματος πλέον, γιατί αυτά θα μας δώσουν και μεγάλο αβαντάζ. Ήδη τις δύο ομάδες έχουμε κερδίσει τον πρώτο γύρο. Ναι. Αν καταφέρουμε να τους κάνουμε 2-0, γιατί ουσιαστικά είναι βασική αντίπαλη για την τέταρτη θέση, καταλαβαίνετε ότι αποκτάμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα και σε αυτό το επίπεδο. Βεβαίως. Κύριε Ζωνατζίδη, για την κλήρωση της Παρασκευής, τι σκέφτεστε? Πώς αντιμετωπίζετε τώρα τη συνέχεια της διοργάνωσης? Τη συνέχεια της διοργάνωσης την αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά, γιατί... Όσο πιο ψηλά, δηλαδή. Όσο πιο ψηλά. Φυσικά, βεβαίως. Ναι.
Κοίταξε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, ήταν ένας μεγάλος στόχος η πρόκριση στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Αλλά βλέποντας το τι έκανε η ομάδα μέσα στον όμιλο και βλέποντας και σε τι κατάσταση είναι αυτή, νομίζω δεν θα είναι κανείς ευτυχισμένος από αυτούς που θα... από την κλήρωση μεθαύριο που θα κληρωθεί με τον ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚος δεφορμέ και με διάφορα προβλήματα τα έπαιξε όλα τα παιχνίδια στα ίσια. Τώρα στα καλύτερά του, έτσι, γιατί να μην προκριθεί, βεβαίως. Την προηγούμενη φορά που σας ρωτήσαμε για αλλαγές παικτών, ήσασταν από ενιγματικός έως παραπλανητικός. Ναι, ήταν παραπλανητικός, ήταν ξεκάθαρα. Ναι. Ξεκάθαρα. Τώρα ο ΠΑΟΚ θα αντικαταστήσει τον Τέιλορ ή όχι? Εντάξει, θα δείτε. Το ακούω το, πολύ. Το προβλημάτισε. Ναι. Το προβλημάτισε. Είχε μια παύση. Είχε μια παύση. Είχε... Ναι. Όχι, όχι, όχι. Άκου να σου πω τι γίνεται. Ακούω. Γιατί δεν φέρνουμε έναν, γιατί δεν φέρνουμε εκεί έναν, γιατί δεν φέρνουμε δελό έναν. Αυτή τη στιγμή λέμε να αντικαταστήσει τον Τέλο. Και εγώ θα μοιραστώ τη σκέψη μου όπως ακριβώς είναι. Και να το καταλάβει και ο κόσμος. Στη θέση του Τέλο, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει το Μαργαρίτη, το Χρυσικόπουλο και κατά περίσταση του Μπέινερς όταν παίζουμε με κοντά σχήματα. Και οι τρεις παίκτες αυτοί μέχρι τώρα είναι από καλοί έως άριστοι στα καθήκοντά τους. Δηλαδή και χθες ακόμα είδατε, ξεκίνησε ο Παγγέλης, εξαιρετικός, μπήκε ο Λίνος, έδωσε κατευθείαν 9 πόντους, έδωσε 4 ριμπάουντ, έδωσε κοψίματα, έδωσε ασίστ. Έτσι. Δηλαδή θα φέρουμε έναν παίκτη. Αυτός ο παίκτης τι ακριβώς, πού ακριβώς θα παίζει και ποια θα είναι η θέση του? Εντάξει, πάντα το ζητούμενο είναι το καλύτερο πάντα, εντάξει. Εντάξει, το καλύτερο είναι πάντα, αλλά υπάρχουν και, κάποιοι πιο μεγάλοι μακροπρόθεσμοι και στρατηγικοί. Εγώ το έχω πει πανελληνικός και το λέω και τώρα. Ότι εμείς φέτος, ένας από τους στρατηγικούς στόχους που έχουμε βάλει είναι δύο νεαρά παιδιά που είναι πολύ σημαντικά για τον ΠΑΟΚ, γιατί δεσμεύονται με συμβόλαια πολυετή, θα πρέπει να γίνουν πρωταγωνιστές. Και αυτοί είναι ο Κονιάρης και ο Χρυσικόπουλος. Ναι. Εάν φέρω ένα ακόμη παίκτη εγώ στη θέση 4, σαν ΠΑΟΚ, πέστε μου λίγο την εικόνα. Θα μειωθεί ο χρόνος του Χρυσικόπουλου. Έτσι. 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 Άρα εμείς θέλουμε και το ένα να κάνουμε και το άλλο. Μάλιστα. Δεν το αποκλείεται πάντως. Η ομάδα να προχωράει. Ναι. Όχι, όχι, δεν μπορώ να πω. Ανεξάρτητα από θέση, έτσι, εντάξει. Ανεξάρτητα ναι, από θέση. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ωραία. Σας αφήνουμε. Έχετε κανένα δύο ώρα ταξίδι ακόμα, έτσι? Έχουμε ένα ταξίδι. Αύριο εγώ ταξιδεύω στην Γενέβη για την κλήρωση. Σάββατο στη Ρόδο. Από εκεί πηγαίνω κατευθείαν στον Κολοσσό. Μια χαρά. Μια χαρά. Ωραία. Ωραία πράγματα. Να είστε καλά. Καλή επιστροφή. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την παρουσία. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.